Όχι ακριβώ μεσάνυχτα, μα έφαγαν και 2-3 λεπτά σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Έκλεισε το σύστημα. Τέλο, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και από εδώ και πέρα. Όχι ότι δεν μπορεί κάποιο να καταθέσει τη φορολογική του δήλωση, αλλά θα υπάρξουν πρόστιμα. Το ποια θα είναι αυτά τα πρόστιμα και το τι ακριβώ θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Φυτιότητα και Βρυτανία, τον κύριο Λεωνίδα Κωστόπουλο, που πάντοτε είναι εδώ στο κάλεσμα μα για να δώσουμε χρήσιμε πληροφορίε στου πολίτε. Έκλεισε νωρίτερα το σύστημα, δύο λεπτά. Το σύστημα δυστυχώ έκλεισε δύο λεπτά πριν τη λήξη τη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Περίμεναν τα κοράκια και τα γεράκια από πάνω να το κλείσουν νωρίτερα. Ω γήπε περιμέναν να κλείσουν το σύστημα. Αυτό είναι πρωτοφανέ. Δεν μπορεί να το ανεχτούμε. Άλλη φορά, κύριε Στεριόπουλε. Όταν λήγανε οι φιλολογικές δηλώσεις, τουλάχιστον περιμέναν μέχρι 8 η ώρα το πρωί. Αυτή τη φορά, λες και καραδοκούσαν το σύστημα ναι, γιατί εκδικητικά. Τώρα, ναι, γιατί τώρα θέλουν να βάλουν πρόστιμα. Δεν έδωσαν άλλη παράταση. Έτσι δεν είναι. Ας το πούν, πούν ας το πούν τουλάχιστον εκ των προτέρων, ότι ο σκοπός και η μόνιμη εποδός είναι τα πρόστιμα. Δεν μπορεί όμως μια κοινωνία να λειτουργεί σε διαρκή τιμωρητική βάση. Οι εμείς αρέσει, το απολαμβάνουν κύριε Κουστόπουλε. Εμείς όμως δεν είμαστε σαδιστές ε, κύριε Στεριόπουλε. Η νέα Γενική Γραμματέας τι λέει. Εμείς περιμέναμε ένα άλλο πρόσωπο, ε. όπως εκφραζόταν στο διάστημα αυτό που η κυρία Σαβαίδου θα ελάμβανε την εξουσία στη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Περιμέναμε ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, Παρ' όλα αυτά βρέπουμε Αλλά δεν το βλέπουμε. Ναι, ένα ανάλυτο και είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι οι άνθρωποι φεύγουν, οι πολιτικές μένουν και ίσως γίνονται και χειρότερες. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία. Αυτοί που δεν έχουν προλάβει να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, οι εκτιμήσεις είναι ότι είναι περίπου πόσοι. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή γύρω στις 200.000 άνθρωποι μπορεί και λίγο παραπάνω, δεν έχουν κατορθώσει να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις εμπρόθεσμα. Και ποιε είναι οι επιπτώσεις? Οι επιπτώσεις είναι ότι τα πρόστιμα είναι από 100 ως 250 ευρώ για τις εκπρόθεσμες και πέρα από αυτό έχουμε και επιπλέον φορολογική επιβάρυνση διότι δεν υπολογίζονται οι αποδείξεις οι οποίες... Κάτι πρόστιμα που λέγονται ότι θα φτάσουν μέχρι και τα 2 για μισθωτούς βεβαίως. και συνταξιούχους. Αυτό σας λέω ισχύουν τώρα, αυτά. ισχύουν διότι όπως ξέρετε για να διατηρηθεί το αφορολόγητο στους μισθωτούς και συνταξιούχους θα πρέπει να καλυφθεί το εισόδημα με το 25% των αποδείξεων. Εκπρόθεσμα αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Οπότε αμέσως έχουμε το πρόβλημα των προστίμων, τα οποία μπορεί να φτάσουν και μέχρι τα 2.100 ευρώ. Από 100 δηλαδή μέχρι 2.100 ευρώ. Ναι, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι ένα ασήκωτο το ε, βάρος στην πλάτη των φορολογουμένων και δεν θα μπορεί να πληρωθεί όχι εύκολα, νομίζω καθόλου. Και αν σε δεν κάνω μια... μέχρι 31 Ιουλίου λύγουν ένα σωρό χαράτσια, έτσι. Μέχρι 31 Ιουλίου είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε το περιβάλλον για να υποβάλουμε ένα σωρό δηλώσει όπω είναι ο ΦΠΑ, όπω είναι οι συγκεντρωτικέ καταστάσει των τιμολογίων. Αν υποβάλλετε χρήματα στην τσέπη, ο Έλληνα δεν έχει και πιθανολογούμε όλοι ότι δεν θα πληρώσει. Όχι. Χρήματα, αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Εμείς στα γραφεία, πέρα από την δουλειά που κάνουμε, ασκούμε πια και ψυχολογική υποστήριξη. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε και γιατρό εργασίας μέσα στα γραφεία μας, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε κάποιον άνθρωπο. Αντιλαμβάνομαι. Με αυτά τα οποία απόγνωση, του λέμε. Απόγνωση, ναι. ε, Και διαπιστώνουμε ότι πολλοί από τους φορολογουμένους και τους πολίτες αυτής της χώρας δεν, δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος της επιβάρυνσης που θα δεχόταν στην πλάτη τους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς διερεύνηση. Ξαφνικά δηλαδή μαθαίνουν ότι χρωστάνε 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα για διαφορετικές υποθέσεις, Ναι, έτσι. ναι, ναι, ναι. Και πολλοί έχουν και άγνοια γιατί μπαίνουμε στο σύστημα του τάξη που είναι η προσωποποιημένη πληροφόρηση που εκεί διαπιστώνουν ότι τους έχουν ε... Ε, μπει διάφορα χρέη, τα οποία προέρχονται από τροχονομικές παραβάσεις, από, από ένα σωρό πράγματα και μένουν έκθαμποι από όλο αυτό το γεγονός. Προφανώς, γιατί όλα πλέον θα περνάνε στις εφορίες. Συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, εδώ ήσασταν ίσα, και εσείς, ότι μάλλον και τα χρέη από τα ασφαλιστικά ταμεία θα φτάσουν εκεί, οπότε ας μην παραξενεύονται τόσο πολύ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Όσοι υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις... Βγήκε ένας περίεργος μέσος όρος. Ότι θα πληρώνουν, λέει, ο μέσος όρος των Ελλήνων που υπέβαλαν φορολογική δήλωση, έως και μάλλον περίπου 1.400 ευρώ καθένας. Αληθεύει το ποσό. Είναι παραπάνω κύριε Στεριόπουλε. Είναι ειδικά παραπάνω, στους ε? ελεύθερου επαγγελματίε, ο μέσος όρος ε, κυμαίνεται γύρω στα 1.500 ευρώ. Ε, βέβαια αυτό ε, συμβαίνει στι ε, πολύ χαμηλέ ισοδηματικέ τάξει των επιχειρηματιών, που δεν έχουν ιδιαίτερα εισοδήματα, γιατί αν πάμε στις ε, μέσες τάξεις των επαγγελματιών, τότε ο μέσος όρος υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Yeah. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν θα μπορεί το ποσό να πληρωθεί εύκολα και θα καταγράφεται μέσα στα ληξιπρόθεσμα ε, της, ε, εκάστοτε, της κάθε φορείας. Αφού λοιπόν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα ποσά, τα οποία μάλλον φτάνουν τελεσίδικα πλέον στις ΔΟΕ για να πληρωθούν όλα αυτά. Μπορεί συνολικά να ρυθμίσει τα ποσά που οφείλει κάποιο πολίτη. Μπορεί να τα ρυθμίσει. Δηλαδή να τα μαζέψει όλα μαζί και να φτιάξει δόσει συνολικά. Θα είναι αδύνατο όμω να κάνει πάλι τη ρύθμιση, γιατί ο μέσο όρο των δόσεων είναι 12 δόσει, που όπω αντιλαμβάνεστε πάλι το ποσό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και εν μέσω και των άλλων υποχρεώσεων που έχει και προ τα ασφαλιστικά ταμεία. τι πάνε, τι πάνε να κάνουν. Εγώ νομίζω ότι πια έχει φτάσει ο θάνατος του μικρομεσαίου εμποράκου. Δεν θα είναι εύκολο να σταθεί μια επιχείρηση στο αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα. Όταν μια επιχείρηση, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, φτάνει να θέλει για δαπάνες και φόρους 70%, τότε είναι αδύνατο να σταθεί. Δηλαδή οι οικονομικές αρχές, οι οποίες έχουν καταλυθεί τη σημερινή εποχή, η οικονομική θεωρία, αυτό καταδεικνύει. Άρα δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα λέτε. Όχι, Και αναμένουμε, όχι, αναμένουμε μεγάλο αριθμό, έτσι, θα κλείσουν κι άλλα μαγαζιά έτσι. Οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας καταστρέφονται παντιοτρόπως. Καταστρέφονται οικονομικά, καταστρέφονται κοινωνικά, καταστρέφονται οικογενειακά. Δεν ξέρω αυτό το πραγματάκι γιατί δεν το αντιλαμβάνονται. Η ανάπτυξη δεν έρχεται, δεν έρχεται με ευχολόγια. Η ανάπτυξη έρχεται με συγκεκριμένη φορολογική πολιτική. Κύριε Κωστόπουλε, χρήσιμη συμβουλή από έναν λογιστή προς τον πολίτη. Τι πρέπει να κάνει συνολικά με αυτά τα οποία βλέπετε εσείς. Εγώ νομίζω πια η μόνη συμβουλή είναι η αντίδραση. Εάν δεν αντιδράσει προς όλα αυτά τα οποία του πνίγουν Τη ζωή, τότε δεν πρόκειται μπροστά να δει κανένα φως στο τούνελ. Θα είναι αδύνατο να σταθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση άλλη. Δυστυχώς βλέπουμε ότι η Ελλάδα αυτή την εποχή είναι κάτω από ένα απικιακό καθεστώς που δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα σημαντικής παρέμβασης. Ελαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των πολιτών δεν εκλαμβάνονται καθόλου υπόψη οι αποφάσεις των κοινωνικών εταίρων, πηγαίνουμε, συζητούμε, ισόκα, ισότα, μία ακουόντων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί στο διειναικές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν οι αντιλήψεις και οι πολιτικές και να υπάρξει πραγματική βάση ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην χώρα, οι δουλειέ να διατηρηθούν. Αληθεύει κύριε Κωστόπουλε ότι τα όσα έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα από τι μνημονιακέ συμβάσει θα πρέπει ουσιαστικά. Λέω εγώ τώρα έτσι. Να περιμένουν οι πολίτε και άλλα βάσανα. Βεβαίω, αυτά είναι υπογεγραμμένα. Όλα. Και μέχρι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή το γεγονό ότι βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε: Μα δεν πήραμε νέα μέτρα. Δεν έχουμε πάρει νέα μέτρα. Δεν λένε όμω ότι αυτά τα οποία έχουν υπογράψει εδώ και καιρό είναι για να εφαρμοστούν το Σεπτέμβριο του 2014, τον Οκτώβριο του 2014, το Δεκέμβριο του 2014, το Φεβρουάριο του 2015. Ότι υπάρχει δηλαδή μια αλληλουχία εφαρμογή μέτρων από τι ήδη υπογεγραμμένες μνημονιακέ συμβάσει. Μα βέβαια αυτό πια το ξέρει. Δηλαδή το η το καραμέλα ξένε. δεν ψηφίσαμε κάτι καινούριο. Όχι, όχι, αυτά είναι ψηφισμένα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ζητάτε η εφαρμογή τους. Εάν δεν εφαρμοστούν οι εφαρμοστικοί νόμοι, όπως λέγεται, τότε δεν θα μπορεί η χώρα να παίρνει τα δάνεια τα οποία περιμένει. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν πουθενά. Τουλάχιστον έτσι οδηγούν θεωρώ. Οδηγούν στο το κλείσιμο των ναι. επιχειρήσεων. Και στην, στην εξόντωση δηλαδή του επιχειρηματία. Οδηγούν στην εξόντωση, στην ουσία του Έλληνα πολίτη. Δεν είναι μόνο των επιχειρήσεων, διότι όλα τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία και είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε θέσεις οι οποίες δεν έχουν υπαρκτή βάση, εκτός αν βαφκαλιζόμαστε και ζούμε διαρκώς εκτός με και άλλο σχέδιο. Εκτό και αν εφαρμόζουμε σχέδιο. Αυτό κύριε, κύριε, κύριε Στεριόπουλε δεν θέλω να το φαντάζομαι. Ε, μην το φαντάζεστε, σα το λέω εγώ. Διότι, διότι δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνονται. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνονται να του το λέτε ότι ο κόσμο έχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν του το λέτε μόνο εσεί. Το λένε όλε οι κοινωνικέ ομάδε. Όλοι προσπαθούν να απευθυνθούν στα αρμόδια υπουργεία, στου υφυπουργού, για να του ακούσουν ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και κάνουν όλοι ότι δεν ακούν. Έλεω πια. Κύριε Κωστόπουλε, σα ευχαριστούμε. Ο τηλεοπτικό χρόνο ε, είναι πολύτιμο. Θα είστε εδώ. Σα ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίνεστε συνέχεια γιατί είναι τόσο χρήσιμα αυτά τα οποία λέμε. που θα πρέπει οι πολίτε πραγματικά να έχουν ορθάνει τα αυτιά του για όλα αυτά τα οποία μα περιμένουν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεριόπουλε. Μόνο μια τελευταία Παρακαλώ. κουβέντα να πω. Τουλάχιστον στη συγκεκριμένη φάση α δείξει το Υπουργείο Οικονομικών το ανθρώπινο πρόσωπό του ναι, ναι, το και, τουλάχιστον, ναι, ναι, και τουλάχιστον ας αφήσει το σύστημα των δηλώσεων ανοιχτό για μία βδομάδα ώστε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες και οι συνάδελφοι λογιστές φοροτεχνικοί με τα πρόστιμα τα οποία θα τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Αυτό θα είναι αβάστακτο Μα αυτό για θέλουν. μας. Μα αυτό και, θέλουν. Και κάτι άλλο ότι το σύστημα ενώ έκλεισε για την εκπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, κανείς φορολογούμενος δεν μπορεί να πάρει φορολογική νημερότητα και δεν μπορεί να πάρει ούτε καθαριστικό, ούτε να κάνει κάποια άλλη ενέργεια. Δηλαδή, αν θέλω να πάρω χρήματα από το δημόσιο ή κάπου αλλού και απαιτείται φορολογική νημερότητα, μέχρι την Πέμπτη, από ό,τι είδαμε μια ανακοίνωση σήμερα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την ενέργεια. <Άρα> Σα ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, και εγώ, ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να άλλο να πούμε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εδώ θα είσαστε, εδώ θα είμαστε. Να λέμε όλα αυτά τα οποία μα περιμένουν συνεχώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επίση, επίση, για